Να δώσω το λόγο στον Χρήστο Κωνστατακόπουλο, που είναι μέλος της κίνησης χειραφέτησης ΣΑΜΕΑ, μηδενική ανοχή και εργαζόμενος το 18 άνω. Ο τίτλος της δικής του παρέμβασης είναι «Γίνονται καλά αυτοί ή αυτές?» Μια απάντηση στους μύθους, το περιθώριο και την κανονικότητα. Αυτό. Ακούγουμε έτσι, λοιπόν. Καταρχάς, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί δυσκολεύτηκα να το γράψω όλο αυτό. Και το πετσόκοψα πάρα πολύ. Εγώ θα μιλήσω για τη μειονότητα της μειονότητας κυρίως, για τους κινητικά αναπήρους, ανάπηρους που είναι πρόβλημα εξαρτήσεων. Έτσι, μια μικρή εισαγωγή θα κάνω. Λοιπόν, θα μιλήσω για τους εξαρτημένους από ναρκωτικά και αλκοόλ με κινητική αναπηρία. Εξαρτημένες φαντάσματα. Εντελώς ανύπαρκτες από τις δομές και τα προγράμματα απεξάρτησης. Στο 1 εκατομμύριο λοιπόν που υπολογίζονται περίπου τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, το 10% είναι κινητικά ανάπηροι, δηλαδή μιλάμε για 100.000 άτομα. Από αυτούς, τουλάχιστον το 5% όπως στο γενικό πληθυσμό έχει κάποιο πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικά ή αλκοόλ. Άρα έχουμε να κάνουμε 5.000 άτομα. 5.000 φαντάσματα, ξαναφέρνω τη λέξη. Το μεγάλο ερώτημα είναι πού είναι όλοι αυτοί. Και αν έχουν πρόσβαση σε δομές. Και οι δομές που υπάρχουν έχουν κτίρια προσβάσιμα. Οι εργαζόμενοι έχουν εκπαίδευση. Την εκπαίδευση, μάλλον, με συγχωρείτε, που χρειάζονται για να τους κινητοποιήσουν και να εντάξουν στη θεραπεία. Απαντώ όχι σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα. Και οι ίδιοι όμως οι εξαρτημένοι με κοινωνική αναπηρία πρέπει να πάρουν το κομμάτι ευθύνης που τους αναλογεί. Όμως προηγείται να υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις από την πλευρά της πολιτείας, των δομών και των προγραμμάτων. Για να γίνουν καλά αυτοί αυτές και να απαντήσουν στους κυριαρχούς μύθους το διπλό στίγμα. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν από την προσβασιμότητα. Το είπα και στην αρχή και πριν που μίλαγα με την κυρία Κατερίνα. Αυτή είναι μια παρένθεση εκτός κειμένου. Συζητάγαμε ότι το 18 άνω δεν είναι καθόλου προσβάσιμο πρόγραμμα. Έτσι, εμείς δεν φοβόμαστε την αυτοκριτική. Δεν είμαστε προσβάσιμοι. Ένας φίλος, μια φίλη με κινητική αναπηρία δεν μπορεί να κάνει θεραπεία στο 18 άνω. Ούτε στο ΚΕΘΕΑ που ήταν νεοκλασικά κτίρια, ούτε στον ΟΚΑΝΑ που είχα τυπόγια, ούτε πουθενά. Οι κινητικοί ανάπηροι διανεύουν στα φανάρια, τους έχετε δει όλοι. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν. Το διπλό στίγμα. Αλλιώς θα συνεχίσουν να βολεύουν και να βολεύονται πίσω από το μύθο της αναπηρικής δυστυχίας. Θα συνεχίσουν να είναι φαντάσματα. Λοιπόν, το βήμα πρώτο. Εκπαιδευμένο προσωπικό για την κινητοποίηση και ένταξη του κινητικά αναπήρου σε δομές απεξάρτησης. Βήμα δεύτερον, απόλυτα προσβάσιμα κτίρια. Ευχαριστώ. Η Φίκα δεν έκλαψε τώρα. Κλάψε πάλι. Ευχαριστούμε και εμείς τον Χρήστο Κωνσταντακόπουλο.